Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Ηρώ Αποστολοπούλου, είναι γιατρός, είναι μέλος πενταμελούς επιτροπής της ΕΙΝΑΠ στο Πέδον, στο Αγία Σοφία. Κυρία Αποστολοπούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κυρία Αποστολοπούλου, τι γίνεται στο Πέδον, στο Αγία Σοφία? Δεν μπορούν να χειρουργηθούν τα παιδιά? Ναι. Ουσιαστικά τις τελευταίες μέρες, από τις αρχές Σεπτέμβρη, αποφασίστηκε από τους αναισθησιολόγους, λόγω της μη δυνατότητας τέλος πάντων, η αναστολή όλων των τακτικών χειρουργείων. Ουσιαστικά στα νοσοκομεία μας θα πραγματοποιούνται μόνο οι απόλυτα επίγουσες, ας πούμε, και έκτακτες επεμβάσεις σε παιδιά. Και αυτό χωρίς να ξέρουμε μέχρι ποιο χρονικό διάστημα θα γίνει. Γιατί από τις 17 οργανικές θέσεις που υπάρχουν στο νοσοκομείο, ουσιαστικά είναι καλυμμένες οι 10, πήραν άδεια αναρωτικοί δύο συνάδελφοι και έτσι ουσιαστικά είναι στον αέρα λειτουργία των τακτικών χειρουργείων. Πόσες είναι οι οργανικές 87 και πόσες είναι οι καλυπτόμενες? Είναι 17 οι οργανικές θέσεις στους αναισθησιολόγους. Μάλιστα. Και είναι καλυμμένες εδώ και πολλά χρόνια, μόνο οι 10 από αυτές. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα δηλαδή ουσιαστικά ότι... Οι 10 και μετά τις άδειες μας λέτε οι 8. Μείναν 8, ναι. Ουσιαστικά δηλαδή όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Κάτω από το μισό δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και πόσα χρόνια κρατάει αυτό το βιολί? Τώρα είναι τα τελευταία, με διαφορές ας πούμε στον αριθμό, αλλά τα 17 δεν έχουν καλυφθεί εδώ και πάνω από 5 χρόνια. Μάλιστα. Δεν είχαμε πανδημία τότε? Όχι, όχι. Ήταν πολύ πριν την πανδημία έτσι αυτή η κατάσταση. Ήδη το προσωπικό και τότε πάλευε και διεκδικούσε να έρθουν και άλλοι εργαζόμενοι, τέλος πάντων αισθησιολόγοι. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ένα νοσοκομείο Πέδων που εφημερεύει μέρα παραμέρα, δηλαδή που μέρα παραμέρα έχει επίγοντα περιστατικά, που ουσιαστικά είναι κέντρο αναφοράς και πραγματοποιούνται βαριές επεμβάσεις μόνο εδώ, σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή ούτως ή άλλως ήταν πολύ πίσω από τις ανάγκες και πριν την πανδημία η κάλυψη σε αναισθησιολόγους. Όταν μιλάμε για το Αγία Σοφία, τι πληθυσμό καλύπτει, κυρία Αποστολοπούλου? Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους που καλύπτει αυτό το νοσοκομείο. Ναι, γιατί πέρα από ότι, εντάξει, ουσιαστικά καλύπτουμε και τα νησιά, την κεντρική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, και είναι και επεμβάσεις οι οποίες, ας πούμε, καρδιοχειρουργικά περιστατικά, τα οποία δεν γίνονται ούτε στη Βόρεια Ελλάδα, οι αντίστοιχες επεμβάσεις, και έρχονται και αυτά, καταλήγουν τέλος πάντων στα Αγία Σοφία. Αν το είδατε, όλο το τελευταίο διάστημα υποβαθμίζεται συνολικά, μπορούμε να πούμε, παιδιατρική περίθαλψη στη χώρα. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι πριν, μέσα στο καλοκαίρι, δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν τα χειρουργεία του Καραμανδάνιου, λόγω ελλείψεων σε αναισθησιολόγους, που εξυπηρετούσε ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου, ας πούμε, στη Δυτική Ελλάδα. Προβλήματα υπάρχουν αντίστοιχα στα παιδιατρικά νοσοκομεία και τμήματα που υπάρχουν και στη Βόρεια Ελλάδα ή στην Κεντρική Ελλάδα ή στην Κρήτη. Οπότε είναι κάπως και πιο συνολικό το ζήτημα των ελλείψεων. Το Υπουργείο Υγείας τι λέει για αυτή την κατάσταση? Τώρα η λύση που μας έχουν δώσει εμάς, που έχει δώσει η διοίκηση αλλά και που συνολικά αυτό που προωθείται όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, είναι οι μετακινήσεις προσωπικού. Δηλαδή αυτό που μας έχει πει τώρα εμάς η διοίκηση είναι ότι δεν μιλάει για το πότε και πώς άμεσα θα προκυρηθούν αυτές οι θέσεις για μόνιμο προσωπικό για να καλυφθούν τα κενά, αλλά μιλάει για μετακινήσεις από τον Ευαγγελισμό, ενός γιατρού από τον Ευαγγελισμό, ενός από το Αττικό και για μια αμοιβαία μετακίνηση με αναισθησιολόγο τέλος πάντων του Αγλαία Κυριακού. Για περιορισμένο προφανώς χρονικό διάστημα, που όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα το δικό μας, αλλά δημιουργεί προβλήματα και στα άλλα νοσοκομεία. Γιατί και αυτά δεν είναι ότι λειτουργούν με άνεση. Οπότε ουσιαστικά εμείς και αυτό που επιμένουμε σαν εργαζόμενοι και που διεκδικούμε είναι εδώ και τώρα άμεσα να καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό, να προκυρηθούν οι θέσεις και με άμεσες διαδικασίες να έρθουν αναισθησιολόγοι. Αυτό το οργανόγραμμα των 17 αναισθησιολόγων δεν το έχετε βγάλει εσείς από το κεφάλι σας. Είναι αυτό το οποίο χρειάζεται για να λειτουργήσει στοιχειωδώς από ό,τι καταλαβαίνω το νοσοκομείο, έτσι δεν είναι? Στοιχειωδώς, ναι, γιατί όπως σας είπα είναι ένα νοσοκομείο που καλύπτει, έχει 3 ογκολογικά τμήματα, έτσι, έχει 2 μονάδες νεογνών, δηλαδή καλύπτει έναν τεράστιο όγκο περιστατικών. Έχει κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις που στα παιδιά γίνονται υπογενική αναισθησία και γίνονται μόνο στο δικό μας το νοσοκομείο. Δηλαδή ούτως ή άλλως και αυτές οι 17 θέσεις είναι για να λειτουργήσει αυτό που είπατε, στοιχειωδώς. Και μας είπατε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες έχουν ματαιωθεί, ματαιώνονται τα τακτικά χειρουργεία που έχουν ανάγκη τα παιδιά. Δηλαδή, αν ένα παιδί χρειάζεται ή έχει προγραμματιστεί να γίνει ένα χειρουργείο αύριο, πότε θα γίνει αυτό το χειρουργείο που χρειάζεται αυτό το παιδί? Δεν γνωρίζουμε. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε παιδιά και πριν διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση που λέμε τώρα για την αναστολή των χειρουργείων, είχαμε παιδιά που περιμένανε στις λίστες
τη λίστα του νοσοκομείου να χειρουργηθούν από το 2018. Από το 2018. Ναι. Μάλιστα. Και τώρα απλά δεν μπορούν, δηλαδή και όσα παιδιά έρχονται πια και χρειάζονται χειρουργείο, περιστατικά, παιδιατρικά περιστατικά, παιδοχειρουργικά περιστατικά, οτιδήποτε, τους λέμε ότι δεν μπορούμε να τους προγραμματίσουμε αυτή τη στιγμή. Τα χειρουργεία τους αναβάλλονται, αυτά που είναι προγραμματισμένα για τις επόμενες μέρες αναβάλλονται. Με αποτέλεσμα και οι γονείς, προφανώς όπως καταλαβαίνετε, όταν περιμένουν από 18 για να χειρουργηθεί το παιδί τους, να οδηγούνται στον ιδιωτικό τομέα. Έχετε αριθμό χειρουργείων τα οποία έχουν αναβληθεί, έχουν ματαιωθεί μέσα σε αυτά τα χρόνια? Μπορεί να υπολογιστεί πόσος είναι αυτός ο αριθμός? Αν σκεφτεί κάποιος, τώρα ήταν και ούτως ή άλλως το χρονικό διάστημα της πανδημίας, που για ένα διάστημα είχαν αναβληθεί εντελώς, ήταν κλειστές οι χειρουργικές αίθουσες και μετά ήταν πάρα πολύ μειωμένες, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Ειδικά σε ειδικότητες όπως στη δική μας, στη χειρουργική, είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία έχουν αναβληθεί. Και παιδιά που έχει επίπτωση στη ζωή τους, έχει επίπτωση και στην καθημερινότητά τους και στην καθημερινότητα των γονιών τους, και μακροπρόθεσμα μπορεί να έχει επιπτώσει ότι αργούν να χειρουργηθούν. Έχουμε ακόμα και νεογνά τα οποία αργούν να χειρουργηθούν, γιατί προσπαθούν οι αναισθησιολόγοι να βάλουν πιο επίγοντα περιστατικά, ογκολογικά, καρκίνους και οτιδήποτε, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι εξίσου επίγοντα να πραγματοποιηθούν και αυτά. Λοιπόν, κυρία Αποστολοπούλου, επειδή αν κάνω το σχόλιο που μου έρχεται να κάνω, θα μπλέξω με τον Χατζηνικολάου, γιατί μετά θα πρέπει να πληρώσει κάτι εκατομμύρια στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Παρακαλώ, κλείστε εσείς αυτή τη συνομιλία. Εντάξει, τώρα ουσιαστικά αυτό που ήθελα, θέλω να προσθέσω δύο κομμάτια βασικά. Παρακαλώ. Το ένα είναι ότι ένα επίσης αρκετά σοβαρό κομμάτι είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων γιατρών, γιατί και εγώ ειδικευόμενη είμαι στην παιδοχειρουργική. Και είναι ένα ζήτημα ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια ουσιαστικά δεν εκπαιδευόμαστε όπως θα έπρεπε. Και αυτό προφανώς έχει συνέπειες και θα έχει και άλλες συνέπειες. Άρα και σαν ειδικευόμενοι θα θέλαμε να φανεί και αυτό. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν εργαζόμενοι έχουμε ήδη κάνει κάποιες κινητοποιήσεις. Έχουμε πάει ήδη στη διοίκηση, θα ξαναπάμε αύριο και τις επόμενες μέρες θα πάμε και στο Υπουργείο. Και θέλουμε, πολύ βασικό, αυτό να γίνει και ζήτημα των γονιών. Γιατί αφορά τα παιδιά τους, γιατί τους θέλουμε δίπλα μας και αυτοί μέσα από τους συλλόγους των γονέων και τα λοιπά να το προβάλλουν αυτό το ζήτημα. Θα υπάρχει και ενημέρωση τις επόμενες μέρες και που εφημερεύει το νοσοκομείο στις πύλες τους γονείς αναλυτικοί για την κατάσταση που διαμορφώνεται. Οπότε είναι και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό, το πώς το επόμενο διάστημα και με τον αγώνα μας και τα λοιπά θα διεκδικήσουμε να άμεσα να αναπληρωθούν τα κενά, τα οποία ναι μεν αφορούν και το αναισθησιολογικό και τώρα φάνηκε και έτσι κατάσταση που δεν χειρουργούνται παιδιά, αλλά όλο το χρονικό διάστημα τα τελευταία χρόνια το νοσοκομείο λειτουργεί στο όριο. Το μικροβιολογικό, για παράδειγμα, λειτουργεί με 5 στους 16 γιατρούς που θα έπρεπε να έχει. Το νευρολογικό είναι στον αέρα. Δηλαδή, συνολικά είναι μια κατάσταση επικίνδυνη αυτή τη στιγμή για τα παιδιά. Οπότε, ουσιαστικά αυτό, κάπως καλούμε και τους γονείς να είναι δίπλα μας, στο πλάι μας και να μας στηρίξουν. Και το επόμενο διάστημα και εμείς θα διεκδικήσουμε τα αυτονόητα, τέλος πάντων. Αυτό. Κύριε Αποστολοπούλου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.